Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είναι το δεύτερο κατά σειρά κάντο πράξη της χρονιάς. Ο Χρόνης είναι ξεκούραστος. Εγώ είμαι πολύ κουρασμένος σήμερα, γιατί 10 λεπτά πριν φτάσουμε στο στούντιο ακόμα ήμουν στη δουλειά. Τώρα που ανοίξαν τα σχολεία, εγώ που δουλεύω τώρα στο βιβλιοπωλείο, τρέχουμε ασταμάτητα. Εντάξει μωρέ, μικρό παιδί. Για πες, τι είδες. Έχεις αντοχές. Για πες μου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Μια ουρά να κάνει. Μια ουρά μέχρι το δρόμο, ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Τώρα ξεκινήσαν όλοι ξαφνικά. Καλά, το ξεκινήσαν όλοι σχετικό είναι. Θα το πούμε αυτό στη συνέχεια. Και έχουν πέσει όλοι οι γονείς να ψωνίσουν. Μ' άρεσε, ωραία. Τι να κάνω. Ήταν αυτή, ωραία σπόντα. Ναι, όντως. Λοιπόν. Θες να αρχίσουμε κατευθείαν σήμερα. Θες να αρχίσουμε κατευθείαν ή να μην πούμε για, την, για το Σάββατο για την εκδήλωσή μας ή όχι. Άρχισε. Να θυμίσουμε για αυτό το Σάββατο, 18 του μήνα. Από τις 10 το πρωί θα βρισκόμαστε στο πρώτο δημοτικό. Κοραή 22. Ακριβώς. Δίπλα στο Μήλωνα. Μας φέρνετε τα πλαστικά σας τα καπάκια. Θα είναι παρόντες και από τον... Πανελλήνιο Σύνδεσμο Παραπληγικών Ελλάδος. Σας περιμένουμε. Θα έχουμε και τουρνουά 3-on-3. Αυτή ήταν η έκπληξη που δεν σας είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Μπασκετάκι για τους δραστήριους και τους αθλητικούς τύπους. Το οποίο θα αρχίσει από τις 10 το πρωί και θα πάει μέχρι όσο τραβήξει. Μέχρι να τελειώσει το τουρνουά και να αναδειχθεί ο νικητής. Θα έχουμε αρκετά ματσάκια, καθώς πρώτα θα έχουμε θάση ομίλων. Όπου το κάθε παιχνίδι θα κρίνεται στους 11 και μετά θα πάμε σε play-off που τα παιχνίδια θα είναι στους 21. Θα μοιραστούν μετάλλια και έπαθλα τα οποία ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί. Θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους, είτε για το ένα είτε για το άλλο, ό,τι προτιμάει ο καθένας και για τα δύο. Εννοείται. Έτσι. Πριν ξεκινήσουμε επίσης θέλω να... Συγγνώμη, θέλω να πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον Πανιόνιο. Περνάει πολύ δύσκολες μέρες. Περνάει δύσκολες μέρες. Έγινε 131 χρονών. Δυστυχώς, αντί να χαιρόμαστε, χαροπαλεύουμε. Ναι. Γέρασε και μυαλό δεν έβαλε. Ναι. Αυτό ακριβώς. Εντάξει. Ελπίζουμε να βρεθεί μια άκρη. Μάλλον, για να είμαι ειλικρινής, εγώ... Πιο πολύ επιθυμώ την κάθαρση. Ναι. Παρά το να... Και πολύ παθάρθουν, άμα αρχίσουμε από έτσι, την κάθαρση. Έτσι, έτσι. Παρά το σιγά-σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι. Να μην έχουμε πάλι βολέματα, πασαλήματα και τα σχετικά. Γιατί είδαμε που μας φτάσανε και που μας φέρανε. Ήδη βγάζουμε χρωστούμενα το ένα μετά το άλλο. Από εκεί που είχαμε αρχίσει και είχαμε 1 εκατομμύριο, φτάσαμε στα 2,3. Και δεν ξέρω αν θα σταματήσουμε εκεί. Και ανεβαίνει. Ανεβαίνει επικίνδυνα. Να πούμε ότι εχθές είχαμε αγιασμούς, έτσι να μπούμε στα της επικαιρότητας. Ανοίξαν τα σχολεία, αν δεν το καταλάβατε. Ανοίξαν τα σχολεία, εσύ το έχεις νιώσει καλά, πολύ το νιώθεις καλά, ναι. Ακόμα, ωραία. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά. Πολύ καλή σχολική χρονιά. Τα ψώνια σας τα κάνετε ήδη. Θα τα κάνετε για 2 εβδομάδες τουλάχιστον ακόμα. Σας περιμένουμε. Εγώ να πω την αλήθεια, έδωσα το παρόν στο παλιό μου το σχολείο, στο λύκειό μου το αγαπημένο. Πήγα, είδα, παρακολούθησα λίγο τον αγιασμό, είδα κάποιους καθηγητές. Θυμήθηκα τα παλιά. Εντάξει, ωραία ήτανε.
Δεν τα έχεις και πολύ φρέσκες. Δεν τα έχω και πολύ φρέσκα και τα χρειαζόμουν να τα θυμηθώ. Η αλήθεια είναι ότι μελαγχόλησα και λίγο. Γιατί πραγματικά κατάλαβα ότι τα μαθητικά τα χρόνια που λέγεται το τραγούδι δεν τα αλλάζω με τίποτα. Δηλαδή, μη βιαστείτε να μεγαλώσετε. Πραγματικά μη βιαστείτε να μεγαλώσετε. Απολαύστε το όσο περισσότερο μπορείτε. Εκμεταλλευτείτε το σχολείο όσο περισσότερο μπορείτε με ό,τι έχει να σας δώσει. Να πάρετε όσα εφόδια μπορείτε και να μην χτυπάτε το κεφάλι σας μετά. Εγώ δυστυχώς δεν κατάφερα να πάω στον αγιασμό που ήθελα, γιατί έγραφα μάθημα το πρωί. Πώς τα πήγες? Καλά, νομίζω okay. Πέρασα. Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι, ναι. Αγιάστηκες κι εσύ λοιπόν. Άλλο τρόπο ένας, με άλλο τρόπο άλλος. Εντάξει, δεν πειράζει, όλοι οι αγιασμοί καλοί είναι. Και πάμε να δούμε έναν άλλου τύπου αγιασμό, που είχαμε σε έντονο ύφος σήμερα το πρωί, ναι. Στο Δημαρχείο. Μετά τον αγιασμό της προηγούμενης εβδομάδας που έγινε για να εγκαινιαστεί το Δημαρχείο, σήμερα, πώς να το πω, εγκαινιάστηκε επεισοδιακά αυτή τη φορά το Δημαρχείο, επεισοδιακά με το δίκιο του, ναι. Λέω εγώ, γιατί σήμερα είχαμε διαμαρτυρία γονέων για τις προκατασκευασμένες αίθουσες για τα νήπια που είναι δρομολογημένες να μπουν στο ΕΠΑΛ, στην Μηδίας, στη Δέγλερη, και όχι μόνο δεν έχουν μπει, δεν προβλέπεται να μπουν και σύντομα, μετά από 2 εβδομάδες, όπως ακούσαμε σήμερα το πρωί, επρόκειται τα παιδιά να δουν σχολείο. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή θεωρώ λάθος να αφήσουν να φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να φταίει πραγματικά. Γιατί ακούσαμε και κάποιες δικαιολογίες που προσπαθούσε να πει ο αντιδήμαρχος, να εξηγήσει 5 πράγματα. Αλλά όποιος και να φταίει, είναι λίγο, εντάξει, είναι λίγο τραγικό θα έλεγε κανείς ότι φτάνει σε αυτό το σημείο να έχουν ανοίξει ήδη τα σχολεία. Και όχι μόνο αυτό. Ξέραμε ότι η δίχρονη προσχολική θα είναι υποχρεωτική από το 2017. Ναι. Εδώ ναι. Και 4 χρόνια ξέραμε που επρόκειται να φτάσουμε. Και πάλι δεν ήμασταν έτοιμοι. Εντάξει, τώρα σίγουρα υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες, έτσι. Σίγουρα κάτι θα έγινε με τους συνεργάτες, με εργολάβους. Ακούσαμε πολλά να λέει να προσπαθεί μάλλον να εξηγήσει ο αντιδήμαρχος όσο τον αφήσανε. Ναι, συμφωνώ ότι είναι ανεξήγητο. Συμφωνώ ότι δεν φταίνε οι γονείς και τα παιδιά που έφτασε η κατάσταση εδώ που έφτασε, έτσι. Και είναι οι τελευταίοι που θα έπρεπε να φταίνε. Για μένα καλώς πήγανε σήμερα, πολύ καλά κάνανε και πήγανε σήμερα, και ίσως θα έπρεπε να έχουν πάει λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, εφόσον οι γονείς το βλέπανε, και όταν μιλάμε για ανθρώπους που είναι πολλά χρόνια που ασκούν το ίδιο, έχουν το ίδιο καθήκον, να το πούμε έτσι, θεωρητικά θα έπρεπε και ο αντιδήμαρχος να τα γνωρίζει άρεστα. Ναι, δεν είναι όλα αυτά, να τα παίζει στα δάχτυλα μετά από τόσα χρόνια που μόνο, έχει αυτό το αντικείμενο. Είναι αντιδήμαρχος παιδείας. Ναι, ακριβώς. Είναι πόσα χρόνια τώρα. Ακριβώς. Και παραμένει. Οπότε δεν πειράζει, για τους γονείς κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ήταν νομίζω ένα γερό χαστούκι που λέμε αυτό προς τον αντιδήμαρχο. Εγώ ελπίζω να ταρακουνήθηκαν λίγο από αυτό. Να ταρακουνήθηκαν για να ξυπνήσουν γενικότερα. Ναι, γιατί εντάξει. Έχω την εντύπωση ότι θεωρούσαν ότι όλα κυλάνε ομαλά και όλα βαίνουν καλώς και εντάξει, το έχουμε, πάμε αυτόματα. Και όχι τώρα, παίζουμε με πάρα πολύ ευαίσθητα θέματα. Παίζουμε με τα παιδιά και παίζουμε με την εκπαίδευση των παιδιών. Καλά, προφανώς. Άκουσα και στην ανταπόκριση που έγινε σήμερα από το κανάλι, από το NSTV εδώ,
στο σχολείο απ' έξω, μια μητέρα είπε αγανακτισμένη ότι εγώ δεν μπορώ να φέρω το παιδί μου εδώ. Είναι μεν υποχρεωτικό, αλλά εγώ δεν μπορώ να βάλω το παιδάκι μου, τον ωρό μου, ας πούμε, να το βάλω μέσα εδώ. Δεν γίνεται. Και έχει δίκιο. Ναι. Δεν μπορεί να πάει στο ΕΠΑΛ σε ένα χώρο πολύ πρόχειρο. Δηλαδή, τι να πω, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει κατασκευαστικά. Θα μπουν μέσα 100 παιδιά και έχει 4 λεκάνες. Όχι μόνο αυτό, δεν μπαίνει αέρα. Δεν έχει, ναι, δεν αερίζεται. Είναι μονόχωρος. Ακριβώς. Δεν χωρίζεται με συμπαγείς τείχους. Ναι. Είναι με νοβοπάνη τείχη, που δεν είναι καν μέχρι το ταβάνι. Έχει κενό. Δηλαδή, μιλάμε για 150 άτομα να αναπνέουν τον ίδιο αέρα. Και να ζούμε σε εποχές COVID. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά το σκεπτικό του ή των αρμοδίων. Δεν ξέρω γιατί το αφήσανε να γίνει όλο αυτό. Σίγουρα έχουν ευθύνες, σίγουρα πρέπει να τις, να τις πάρουν τις ευθύνες επιτέλους κάποια στιγμή, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Και πάλι, αν άκουσες, μόλις ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ήρθε να μιλήσει στους γονείς, το πρώτο πράγμα το οποίο είπε είναι ότι φταίει η κατασκευαστική για τα προκάτ, η οποία έχει καθυστερήσει. Δεν ήταν πρόθυμος να αναλάβει καμία ευθύνη. Και αυτό ήταν ακόμα πιο εξοργιστικό για τους γονείς. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ. Νομίζω ότι τελικά το πιο εξοργιστικό απ' όλα ήταν το κομπολόι. Α, καλά, ναι. Αυτό ήταν θεϊκό, αλλά απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Ξέρεις τι, τώρα σκέφτομαι το εξής. Βλέπουμε, ακούμε στα δημοτικά συμβούλια γηπαιδική κατάσταση με ύβρις και χαρακτηρισμούς και λοιπά. Βλέπουμε αντιδήμαρχο να υποδέχεται τον δικαίως αγανακτισμένο κόσμο παίζοντας το κομπολόι του. Δηλαδή, μηδέν σεβασμός αυτό που σου μιλάει, στο συνομιλητή σου. Και δεν μιλάμε για ένα παιδάκι 20 χρονών που δεν έχει μάθει τρόπους. Μιλάμε για 20 χρόνια εμπειρία στο Δήμο. Έτσι. Μιλάμε για, δεν ξέρω πόσο, 50-55, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι. Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή, εγώ τώρα που τα λέμε αυτά, μέχρι τώρα δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αλλά τώρα που τα λέμε και τα ακούω, νιώθω ντροπή. Τι άλλο να νιώθεις? Ναι, αυτό που με κάνει όμως που με προβληματίζει είναι γιατί δεν νιώθουν αυτοί ντροπή. Δηλαδή, ο ίδιος, ας πούμε, γιατί δεν νιώθει ντροπή? Πώς είναι δυνατόν να μην νιώθεις ντροπή όταν έχεις φταίς 1000% για την κατάσταση που συμβαίνει, φταίς 1000% για αυτά όλα που τραβάνε τα παιδιά και οι γονείς, την ταλαιπωρία και όλο αυτό το κακό, το χάλι, και δεν νιώθεις λίγη ντροπή, δεν έχεις λίγη ευθυξία? Είναι επαγγελματίες τόσο χρόνια. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει. Αυτό έχει να κάνει με αναισθησία. Δεν έχει να κάνει με επαγγελματισμό. Επαγγελματίες αναίσθητους. Ναι, οκ. Okay. Έχουν μάθει. Όλοι, όχι. Δεν δείχνουμε το δάχτυλο κάποιο. Όχι, όχι. Οποιοδήποτε ήταν στη θέση αυτή και έκανε τα ίδια πράγματα, το ίδιο θα λέγαμε. Όποιος και να είναι. Και εγώ να ήμουν, το ίδιο θα λέγατε για μένα. Ακριβώς. Στην αρχή, μόλις κατέφτασαν οι γονείς στο Δημαρχείο, τους υποδέχθηκε η υπεύθυνη του γραφείου τύπου. Δεν τους υποδέχθηκε ο αντιδήμαρχος. Και περίμεναν 15 και 20 λεπτά μέχρι να δουν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Επίσης άλλο απαράδεκτο. Ήθελαν να δουν τον δήμαρχο. Ναι. Και δεν τα κατάφεραν εν τέλει. Απαράδεκτο νομίζω είναι ο πιο ελαφρύς χαρακτηρισμός που μπορώ να δώσω. Έρχονται οι εργοδότες σου. Ναι. Έρχεται ο εργοδότης μου στο γραφείο που μου έχει εξασφαλίσει, στο χώρο που μου έχει εξασφαλίσει να έχω το γραφείο μου και την άνεσή μου και να κάνω εγώ τη μόστρα μου, και έρχονται οι εργοδότες μου να μου ζητήσουν το λόγο για το λάθος που έχω κάνει. Γιατί έχεις κάνει λάθος, ρε φίλε. Ξεκάθαρα. Ένα και ένα, δύο. Τέλος. Αυτό είναι. Δεν έχει, δηλαδή, δεν είναι δική μου εκτίμηση. Είναι ολονών. Είναι δεδομένο. Τέλος.
και τους αφήνεις να περιμένουν. Στέλνεις κάποιον άλλον. Με τη συμπεριφορά που προαναφέραμε, έτσι πάντα. Τους αφήνεις να περιμένουν. Στέλνεις άλλον να προσπαθήσει να τους μιλήσει και να τους διώξει, λέγοντας, ξέρω εγώ, ότι έχει συνεδρίαση, δεν ξέρω εγώ τι κάνει. Δεν φεύγουν γιατί έχουν εξαγριωθεί. Mm-hmm. Τους αφήνεις να περιμένουν και εμφανίζεσαι με το κομπολόι. Αυτή η εικόνα που περιγράφουμε τώρα αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε να συμβαίνει σε τριτοκοσμική, σε υπανάπτυκτη χώρα, σε υπανάπτυκτο κράτος. Όχι εδώ. Όχι στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Νέα Σμύρνη του 2021. Στην πολυπρότυπο Νέα Σμύρνη. Στην πολυπρότυπο, ναι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να χαρακτηρίσουμε αυτό το σκηνικό. Για μένα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Και θεωρώ, επειδή σίγουρα ο Δήμαρχος έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του και πιστεύω ότι λαμβάνει υπόψη του αυτά που συμβαίνουν, έτσι, δεν νομίζω ότι είναι εντελώς εκτός της κατάστασης. Θεωρώ ότι τα λαμβάνει υπόψη του, θεωρώ ότι αντιδράει έστω και καθυστερημένα κάποιες φορές. Εάν ο ίδιος αντιδήμαρχος δεν έχει, έτσι, να πούμε κάτι, δεν είναι προσωπικό. Ο αντιδήμαρχος, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει αυτή τη θέση, ο Χ άνθρωπος που έχει αναλάβει αυτή τη θέση και έχει υποπέσει σε όλα αυτά τα λάθη. Και τώρα μιλάμε για συμπεριφορές, δεν μιλάμε για ανθρώπους. Ναι, μιλάμε για συμπεριφορά και για λάθη. Για λάθη τραγικά. Τα οποία τα καταδικάζουμε. Ναι. Συγκεκριμένου ανθρώπου που πρέπει να λογοδοτήσει. Άσχετα αν λέγεται Γιώργος, Μαρία, Γιάννης κτλ. Εάν ο ίδιος λοιπόν έχει φτάσει σε άλλα level το επίπεδο αναισθησίας, να το πω, θεωρώ ότι ο Δήμαρχος θα κάνει αυτό που πρέπει και θα τον αλλάξει. Νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος για να αρχίσει κάπως να μπει ένας άνθρωπος, να δουλέψει και να διορθώσει και να μαζέψει τα σημάζευτα. Νομίζω ότι θα είναι το πρώτο βήμα. Δεν ξέρω αν θα το κάνει τελικά. Εγώ τι θα έκανα στη θέση του, λέω. Έτσι. Και σε αντίθεση με αυτό είχαμε την ανανέωση των αντιδημάρχων, οι οποίοι παραμείναν στις θέσεις τους μια εβδομάδα αυτά. Δηλαδή, τόσο καλά κάνουν τη δουλειά τους, τόσο καλά αφήνουν 100, 200, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα νήπια εκτός της προσχολικής εκπαίδευσης, και τον αφήνει στην ίδια θέση. Εγώ σου λέω, παρόλα αυτά, ελπίζω ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα δει το λάθος που έκανε να του ανανεώσει τη θητεία ξανά. Θα καταλάβει τι διακυβεύεται και θα τον αλλάξει. Τώρα, θες να βάλουμε ένα στοίχημα εδώ στον αέρα? Έλα. Εσύ τι λες, θα αλλάξει ή δεν θα αλλάξει για τη δημαρχία στην παιδεία? Τι λέω ή τι πιστεύω? Τι λέω μάλλον, τι θέλω... Σε τι θα στοιχηματίσεις? Δυστυχώς θα στοιχηματίσω ότι δεν θα το αλλάξει. Άρα δεν έχει νόημα να στοιχηματίσουμε για το ίδιο πράγμα. Όχι. Θέλω να πιστεύω όμως και ελπίζω, όπως ελπίζω για όλους, όπου και αν είναι, ότι θα κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξουν. Θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Αυτό νομίζω ότι θέλουμε να το πιστεύουμε, ναι, όλοι. Ναι. Αλλά κατά βάθος νομίζω ότι δεν θα μας εκπλήξει. Δεν θα μας εκπλήξει. Μακάρι να μας εκπλήξει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Θες να πάμε σε ένα διαλυματάκι και να συνεχίσουμε μετά με τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε αρκετά πραγματάκια. Ναι, να πάμε. Εγώ θα έλεγα να πούμε πριν το διάλειμμα κάτι πολύ γρήγορο, ότι
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε έτσι δημοσιογραφικές εδώ στην πόλη μας, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Εντός της εβδομάδας. Ναι, ναι, πολύ πιθανό. Οι εντός της εβδομάδας, οι αρχές της επόμενης, έχουν προσυπογράψει όλοι από την αντιπολίτευση και το ζητάνε. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
αργήσαμε λίγο παραπάνω από ό,τι συνήθως, γιατί μας είναι περί κουβέντα που είχαμε. Ναι, κάνουμε λίγο, διασταυρώνουμε τις δημοσιογραφικές μας πηγές στο διάλειμμα. Είναι ευκαιρία. Για να είμαστε και σίγουροι για αυτά που σας λέμε, έτσι, και σας ενημερώνουμε. Δεν τίποτα. Και μόλις είδαμε ότι εκτός από εμάς που διασταυρώνουμε τις πηγές μας, οι άλλοι στο Δήμο διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Ναι, γίνεται ένας χαμός, να πούμε. Τώρα είναι real-time ειδήσεις. Τώρα από το γραφείο τύπου. Ακριβώς. Εξέδωσε μια ανακοίνωση, όπου στην ουσία κατά κάποιο τρόπο κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση. Την αξιωματική αντιπολίτευση, ναι. Ότι άλλος ήταν υπέρ, άλλος κατά τον προκάτ. Ναι. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις και υπέρ και κατά. Γενικά γίνεται χαμός. Και από κάτω, αν θέλει να μπείτε στο Facebook, να διαβάσετε κάποια σχόλια. Τι να πω, νομίζω ότι εξαντλήσαμε ήδη πριν το θέμα. Το εξαντλήσαμε. Δεν το εξαντλήσαμε, είπαμε αρκετά τέλος πάντων. Ναι. Για μένα είναι λάθος αυτή τη στιγμή το γραφείο τύπου του Δήμου να κάνει έτσι στην ουσία παραταξιακή δουλειά. Ναι. Και να επιτίθεται στην όποια αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα λέει, ας πούμε, ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κατά και δύο στελέχη του και μέλη του Συμβουλίου ήταν υπέρ και είχαν ψηφίσει θετικά, ας πούμε. Κοίτα να δεις, εγώ, σαν Γιώργος, ναι, προτιμώ να βλέπω αυτό το πράγμα παρά να ανεβάζουμε λουλουδάκια από αυλές ιδιωτικών λοιπόν για να χαιρόμαστε. Καλά, σίγουρα, δεν διαφωνούμε. Απλά θεωρώ ότι όταν έχεις κάνει σαν δήμος, σαν αντιδήμαρχος, σαν υπηρεσία, σαν όπως θέλεις πες το, σαν οργανισμός, έχεις κάνει λάθος και έχεις κάνει τέλος πάντων έτσι πολύ σοβαρό λάθος, καλύτερα να ζητήσεις ένα συγγνώμη, να παραιτηθούν όποιοι είναι να παραιτηθούν με την ευθυξία που θα έπρεπε να έχουν και να σπεύσουν να διορθώσουν τα κακό κείμενα και τα λάθη τους. Όχι να επιτίθενται σε άλλη παράταξη, ας πούμε. Είναι σαν να θέλουν να πάρουν και κάποιον άλλο μαζί τους. Να πάρουν και κάποιον άλλο στο λαιμό τους. Ας τον πάρουν όπου θέλουν. Δεν μας νοιάζει μας αυτό. Εμάς μας νοιάζει να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, να απομακρυνθούν όσοι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά σωστά και να διορθωθούν άμεσα τα λάθη που κάνανε. Γιατί κάνανε, φταίνε. Δηλαδή, δεν φταίει η αντιπολίτευση ή η τρίτη παράταξη ή η πέμπτη ή η δέκατη πέμπτη ή ο ψηφοφόρος ή το στέλεχος ή ο δημοσιογράφος. Φταίνε αυτοί. Αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί έχουν την πίτα. Αυτοί πασχούν διοίκηση. Ακριβώς, ναι. Αυτοί θα ακούσουν και την κριτική. Αυτοί θα πάρουν τα θετικά σχόλια για κάτι καλό. Αυτοί θα πάρουν τα αρνητικά σχόλια για κάτι κακό. Εφόσον φταίνε, ας πέψουν να κάνουν όλες τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και όχι να μπουν σε μια διαδικασία της προσωπικής κόντρας που έχουμε πει άπειρες φορές ότι μας έχει κουράσει όλους. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή δεν μπορώ να καταλαβαίνω. Είναι σαν να ζουν σε άλλη πόλη. Ναι, ναι, ναι. Όλοι τους είναι σαν να ζουν σε άλλο πλανήτη, ρε παιδί μου. Δεν ακούνε, σκέφτονται μόνο τα δικά τους. Δεν ακούνε αυτό που τους λες, αυτό που τους λέει ο κόσμος, που τους λέει οποιοδήποτε. Και θίγονται κιόλας, ας πούμε, ή προσβάλλονται, άμα τους λες την αλήθεια. Ξέρεις τι θα ήθελα εγώ τώρα? Για πες. Να προσπαθήσουμε την επόμενη Τρίτη να έχουμε απέναντί μας ένα άτομο από τη Δημοτική Αρχή και έναν από την Αντιπολίτευση να μιλάμε για αυτό το θέμα. Θα κρύψουμε τους εαυτούς μας, θα τους αφήσουμε να μιλάνε μόνοι τους, να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα έχουμε όπλα, δεν θα έχουμε κάτι στο τραπέζι. Ωραία. Εγώ θα σου πω κάτι. Είμαι σίγουρος ότι όσο και να προσπαθήσουμε... Και εγώ είμαι σίγουρος. Δεν θέλουν. Εγώ νομίζω ότι φοβούνται αυτή την πραγματική επικοινωνία, την αληθινή που δεν θα κρύψει τίποτα. Γιατί εδώ δεν θα κρυφτεί κάτι. Θα τα πούνε έτσι, χήμα, ευθέως. Θα προσπαθήσουν να κρύψουν, αλλά θα τα εκμεύσουμε εμείς ό,τι χρειαστεί. Ξεκάθαρα. Και εμείς αυτό που θα ρωτήσουμε και τη κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε θα είναι επί της ουσίας. Όχι να πούμε τι καλοί που δεν είμαστε. Ναι, οπότε νομίζω ότι μάλλον θα φοβηθούν. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε στοίχημα. Θα έρθουν ή δεν θα έρθουν? Αλλά νομίζω και οι δυο το ίδιο θα ποντάρουμε πάλι, οπότε δεν έχει νόημα. Αυτό είναι το κακό. Ούτε ένα στοίχημα δεν μπορώ να παίξω. Τέλος πάντων, εντάξει.
Πού θα πάει, θα το βρούμε. Για να δούμε μετά. Έχουμε Αρτάκης. Αρτάκης. Έχουν ξεκινήσει εκεί, κάτι τρυπάνε, κάτι σκάβουνε. Ενθαρρυντικό. Ενθαρρυντικό, μεν, ναι. Συνεχίζουμε. Έχω το φόβο ότι δεν θα είναι έτοιμο. Ούτε το 23, ούτε το 24. Η κέρια προθεσμία που έχουν, φαντάζομαι πως είναι να είναι έτοιμο πριν τις εκλογές του 23, το οποίο θεωρώ πως είναι αδύνατο ταυτόχρονα. Η προθεσμία είναι η δική τους για, για προεκλογική θετική εικόνα. Ας πούμε ότι... άξονες βάζουμε στις προθεσμίες που θέτουμε ναι. εδώ πέρα. Ναι, σωστό. Σωστό. Δεν διανοούμε τι βγαίνει από το στόμα μου τώρα. Ναι. Δυστυχώς δεν βάζουμε τις προθεσμίες που, τις ουσιαστικές που έχουμε ανάγκη, ας πούμε, το γήπεδο. Βάζουμε την προθεσμία ότι ξέρεις τι, επειδή θέλουν να πάνε στις εκλογές καλά και θέλουν μια ωραία φιέστα, θα πρέπει να το έχουν και έτοιμο. Εγώ αμφιβάλλω ότι θα είναι έτοιμο. Μακάρι να είναι και πιο γρήγορα, γιατί το έχει ανάγκη το γήπεδο οι πόλοι και οι ομάδες. Επιτακτική ανάγκη, όχι αστεία. Δηλαδή είναι ζήτημα οικονομικής ζωής και θανάτου, ας πούμε. Γενικά είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για τα σωματεία. Ναι, ναι. Και αθλητικής και οικονομικής. Δεν ξέρω, μακάρι να ετοιμαστεί σύντομα. Μακάρι να ολοκληρωθεί γρήγορα και να είναι τόσο καλό όσο διατυμπανίζουν ότι θα είναι. Όσο μας έχουν υποσχεθεί σε όλους, ναι. Επόμενο. Πάμε Ιωνικές γιορτές, οι οποίες συνεχίζονται. Συνεχίζονται, ναι. Πέρα από μία ακύρωση, νομίζω, δύο ακυρώσεις που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και αναπληρώθηκαν ταχύτατα. Ναι, ναι. Συνεχίζουν αρκετά καλά. Δεν έχω κάποια εικόνα για το πόσος κόσμος βρίσκεται, καθότι δεν έχω το χρόνο να παρευρεθώ σε καμία εκδήλωση. Ναι, δεν έχουμε προλάβει δυστυχώς. Θα πάμε όμως, επιφυλασσόμεθα να πάμε. Πρέπει να πάμε σε κάποιες. Σε κάποιες, ναι, που θέλουμε και εμείς να παρακολουθήσουμε. Έχει κάποιες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Ο καιρός να μην μας τα χαλάσει. Αυτό βασικό. Έτσι, βασικότατο. Πήγε λίγο να μας τα χαλάσει. Τώρα έχουμε πάλι ζεστούλα. Θα δούμε. Καλό είναι. Είναι μια ανάσα, θα λέγε κανείς. Και πάμε να συνεχίσουμε. Τα περνάω γρήγορα γιατί δεν θα προλάβουμε στο τέλος. Οκ. Okay. Ωραία. Σε πάω στους νέους αντιδημάρχους που κάναμε μια ανοίξη πριν. Ναι, το είπαμε πριν. Το χρωστάμε λοιπόν. Συγγνώμη. Είσαι υγεία. Λοιπόν, πάμε να πούμε για τους νέους. Νέους παλιούς. Αντιδημάρχους, οι οποίοι ανέλαβαν τις κέρυες θέσεις του Δήμου μας. Ναι. Έγραψα και ένα άρθρο εγώ για σχετικά με το θέμα. Μικρούλη, ίσα λίγο ενημερωτικό. Για πες μας λοιπόν, έτσι, ποιοι είναι, λοιπόν, αν θυμάσαι. Τι έχουμε, παραμονές στις ίδιες θέσεις από Συρίγο, που έμεινε αντιδήμαρχος παιδείας και διαβιομάθησης. Έχουμε παραμονή του Πέτρου του Κουκά στο αστικό πράσινο. Τώρα έχει και κάτι άλλο, αστικού πράσινου και προστασία του πολίτη, νομίζω. Δεν έχω σκονάκι μαζί μου. Ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Ο Κονιδάρης αθλητισμό και κάτι ακόμα. Νομίζω κάτι με τα καταστήματα. Και όχι, και παιδικών χαρών. Ναι, οκ. Okay. Και καταστημάτων υγειονομικού, ναι. Έχουμε επίσης άλλη μία παραμονή. Βοήθαμε λίγο. Του Γιώργου του Κρικρή. Του Γιώργου του Κρικρή στην καθαριότητα. Ναι. Και στην ανακύκλωση. Ναι. Ο οποίος να τον ευχαριστήσουμε και δημόσια, θα ήθελα εγώ, γιατί μας γεμίσαμε ένα φορτηγάκι με καπάκια που είχε συγκεντρώσει ο ίδιος. Ναι, μας έδωσε. Μας έδωσε. Την εβδομάδα από την υπηρεσία καθαριότητας. Μεγάλη ποσότητα είναι η αλήθεια και τον ευχαριστούμε, ναι. Έχουμε τον επαναπροσδιορισμό του κύριου Ζαβού στις τεχνικές υπηρεσίες. Επανήλθε ο κύριος Ζαβού σε θέση αντιδημάρχου. Από ένα χρόνο απουσίας. Στην ίδια θέση που είχε και πριν από ένα χρόνο, όταν τον είχαμε και στην εκπομπή. Ναι, ακριβώς. Τώρα νομίζω ότι του προσθέσανε και κάτι ψηφιακής διακυβέρνησης. Ναι. Εντάξει. Θα το σχολιάσω σε λίγο τους τίτλους. Για πες. Έχουμε τον κύριο Γιατζίδη που είναι. Κοινωνικής αλληλεγγύης πρόνοιας, πώς το λένε, ναι, μέρημνα, ναι.
Ποιος μου διαφεύγει τώρα. Και ο Κούπας. Και ο Κούπας οικονομικά, ναι. Λοιπόν. Έχουμε 5 παραμονές. Και μία. Και δύο. Δύο επαναπροσδιορισμούς. Επαναπροσδιορισμούς, οι οποίοι για ένα χρόνο. Απουσία. Δεν ναι. Και πήραν την ίδια αντιδημαρχία που είχαν πριν 2 χρόνια. Ναι. Εντάξει. Αρχικά με αυτό που γίνεται με, που κάθε χρόνο αλλάζει και ο τίτλος και οι αρμοδιότητες και κάποιες υποαρμοδιότητες μάλλον πηγαίνουν έρχονται, νομίζω ότι δεν έχει λογική να γίνεται κάθε χρόνο, πρώτον. Εφόσον δεν έχει ανανέωση προσώπων. Ναι, οκ, okay, ξεκάθαρα. Εφόσον μιλάμε για τα ίδια άτομα, δεν έχει καμία λογική να γίνεται αυτό το πράγμα. Και μιλάμε αυτό για μερικές αλλαγές. Τώρα έγινε τεχνικών υπηρεσιών και κάτι με το... Ψηφιακής διακυβέρνησης. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Είχαμε μια ερώτηση. Δημαρχία επιχειρηματικότητας, η οποία τώρα καταργήθηκε. Ναι. Και κάπως το βάλαμε έμεσα να είναι συν στο τεχνικών υπηρεσιών. Τέλος πάντων. Ένα που δεν καταλαβαίνω είναι αυτό, γιατί πρέπει κάθε χρόνο να αλλάζουν και κάποιες υποαρμοδιότητες. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεύτερον, αυτό που δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω είναι ότι γιατί κάποιοι που έχουν μεμπτά στοιχεία ή λάθη μαζεμένα, να το πω, στη θητεία τους, στο αντικείμενό τους, για ποιο λόγο αυτοί δεν αλλάζουν. Δηλαδή, εγώ αυτό λίγο έχω μια απορία. Και οι θέσεις νομίζω που είχαμε προβλήματα έντονα ήταν στο παιδείας, πρασίνου. Οικονομικά με ένα ερωτηματικό το οποίο δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Δεν είμαστε οικονομικά, σίγουροι. Οικονομικά εγώ δεν θα έλεγα ότι τη χρονιά που πέρασε είχαμε θέματα, ίσως παλαιότερα να υπήρχαν, γιατί είναι σίγουρος. Πολλά χρόνια. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά υπάρχει αυτή η μόνιμη μουρμούρα. Ναι, οκ. Okay. Μόνιμη καχυποψία, η οποία μεταφέρεται από τον ένα στον άλλο. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω, ας πούμε, πιο πολύ είναι ότι έστω για φέτος, θα σου πω εγώ. Έστω για τώρα που καλά, παραμείνανε. Αυτά τα χρόνια υπάρχει άλοθη. Ναι. Τα δύο χρόνια τα τελευταία που έχουμε διανύσει. Ναι, οκ. Okay. Αλλά τώρα είχες κάποιους που είχαν στους προηγούμενους κιόλας μήνες πολλά παραπτώματα, πολλά λάθη, πολλή μουρμούρα. Δημιουργούσαν ένταση και προβλήματα με την όχι και τόσο αποτελεσματική ή θετική εικόνα της δουλειάς που κάνανε, αν κάνανε, ό,τι κάνανε, και δεν αλλάζουν. Δηλαδή, ας πούμε, στο παιδείας, τι να πούμε, το εξαντλήσαμε πριν. Δηλαδή, αν κάποιος έπρεπε να αλλάξει, ήταν ο πρώτος. Στο πρασίνο είχαμε πάρα πολύ, και ακόμα έχουμε πολύ γκρίνια για τα κλαδέματα, για πολλά ζητήματα που έχει να κάνει με το πράσινο. Στο άθλησης είχαμε επίσης το θέμα με τα αμαία, έτσι, που είχαμε κάνει και ιδιαίτερη εκπομπή για αυτό το κομμάτι. Και επίσης γενικά από θέμα αθλητισμού, τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουμε πολλά προβλήματα. Όχι πολλά προβλήματα. Και δεν έχουμε γήπεδο, δεν έχουμε... Πέρα από γήπεδο. Δεν υπάρχει αθλητισμός, ναι, στην πόλη. Άρα για μένα από αυτούς που είπαμε, σίγουρα αυτοί οι τρεις θα έπρεπε να είναι διαφορετικά πρόσωπα. Ναι. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό και στη λογική όποιο αποφασίζει για το ποιος θα πάρει θέσεις και τι θέσεις ήταν αυτές. Σίγουρα... με τι σκεπτικό το αποφασίζει αυτό. Ναι, οκ. Okay. Γιατί τους αφήνει. Εντάξει, τώρα θα κρυθεί και το στις εκλογές βέβαια. Αυτό ναι, εντάξει, εκεί είναι αν η κρυθεί, τελική κρίση. Ναι, θα κρυθεί το... Κρίνονται κάθε μέρα όλοι. Το πιο έργο. Έτσι κι αλλιώς. Κρίνονται κάθε μέρα, δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι αυτό που λέμε, ότι έχει έρθει ο εργοδότης σου να λογοδοτήσεις για τα λάθη σου. Ναι. Έχεις αυτή τη συμπεριφορά. Και απαξίες πλήρως. Ναι. Αλλά παραμένει στη θέση σου. Δεν είναι παράδοξο αυτό? Δεν είναι παράδοξο? Δηλαδή, εμείς στην ουσία είμαστε εργοδότες και δεν μπορούμε, όπως γίνεται σε μια οποιαδήποτε υγιή επιχείρηση,
όπου αν κάποιος δεν μπορεί να αποδώσει και βάζει την επιχείρηση μέσα, αναγκαστικά φτάνει στο σημείο που πρέπει να αποχωρήσει και να αντικατασταθεί. Είναι, έχουμε μπερδέψει τους ρόλους. Δεν, ναι, δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι αυτός ορίζει τη δημοτική αρχή, την αντιπολίτευση, οποιονδήποτε. Ο κόσμος φταίει γιατί ενώ είναι ο εργοδότης, ο μισός πληθυσμός επιλέγει να απέχει και να τους αφήνει να κάνουν ό,τι θέλουν, ανεξέλεγκτα. Και μόνο όταν κάτι σκάσει στο δικό σου, στη δική σου πόρτα... Ναι, ναι, ναι. Μόνο τότε έχεις πρόβλημα. Ξαφνικά ξεκινάς να το ψάχνεις και να αντιδράς. Αλλά αυτό που λέω εγώ και το τονίζω και στα social media και παντού, είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε, πρέπει να είμαστε όλοι ενεργοί. Ναι. Και πρέπει να κοιτάμε αυτά που αφορούν την πόλη μας, να ενημερωνόμαστε, να μαθαίνουμε, να ακούμε όλες τις μεριές και να βγάζουμε το συμπέρασμά μας, αλλά να συμμετέχουμε. Νομίζω είναι το πιο... Μόνοι το πιο σημαντικό. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Όλοι μαζί. Σίγουρα. Δεν μπορούμε να μην κάνουμε κάτι. Ακριβώς, ακριβώς. Τέλος πάντων. Αυτά νομίζω για σήμερα. Ναι. Να υπενθυμίσουμε τη δράση του συλλόγου για τα καπάκια το Σάββατο που μας έρχεται 18 του μήνα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί μαζί με το Σύλλογο Παραπληγικών. Θα είναι μαζί μας ο Στέφανος Διαμαντής, που πριν μια εβδομάδα γύρισε από τους Παραολυμπιακούς, όπως έχουμε ξαναπεί, που δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει κάποια διάκριση στο τένις. Στο τένις. Θα είμαστε εμείς εκεί από το πρωί. Θα έχουμε το τουρνουά μπάσκετ 3-on-3. Περιμένουμε ακόμα τις συμμετοχές σας στο inbox του Συλλόγου, είτε στο Facebook, είτε στο Instagram, είτε στα προσωπικά μας προφίλ. Να δηλώσετε συμμετοχή. Θα σας περιμένουμε. Αυτά. Αυτά από εμάς. Ήταν άλλο ένα Κάντο Πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.